Είμαστε εδώ σήμερα για μια ακόμα φορά να διαδηλώσουμε ενάντια σε αυτή την πολιτική που διαλύει το δημόσιο σχολείο, διαλύει τις ζωές μας. Σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο, το αντεκπαιδευτικό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση, το οποίο φέρνει ένα μεγάλο εξεταστικό μαραθώνιο και στις τρεις τάξεις του Λυκείου και του Τεχνικού και του Γενικού και προωθεί τα παιδιά στην κατάρτιση και στη μαθητεία. Θέλουμε αυτό το νομοσχέδιο να ανατραπεί. Θέλουμε αυτό το νομοσχέδιο, ακόμα και αν ψηφιστεί, να μην εφαρμοστεί. Από εκεί πέρα, ξεκινάμε τις κινητοποιήσεις μας τη Δευτέρα στις 16 του μήνα με πενθύμινες επαναλαμβανόμενες απεργίες. Θέλουμε και επιδιώκουμε τη συμπαράταξη μαζί με όλους τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση, όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με τους γονείς και τους μαθητές, με όλους τους εργαζόμενους. Γι' αυτό τις επόμενες μέρες θα γίνουν και συντονισμοί ομοσπονδιών, θα γίνουν και συνεχείς διαδηλώσεις, πολύμορφες διαμαρτυρίες τοπικά και κεντρικά. Οι επιπτώσεις χρόνο με το χρόνο είναι τραγικές. Πρώτα απ' όλα τα χρήματα για την εκπαίδευση. 3 χρόνια μνημόνιο, 33% λιγότερα. Και τα επόμενα χρόνια θα φτάσει στο 47% λιγότερα. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι διάλυση των πάντων σε όλους τους τομείς. 3 χρόνια μνημόνιο σημαίνει 30% εκπαιδευτική λιγότερη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από 100.000 σήμερα είναι 70.000. 3 χρόνια μνημόνιο σημαίνει όλο και λιγότερα σχολεία. Πάνω από 1.000-1.200 σχολεία έχουν κλείσει και θα κλείσουν. Πολλά σχολεία έχουν συγχωνευτεί. 3 χρόνια μνημόνιο σημαίνει περισσότερες μαθητές στην τάξη. 3 χρόνια μνημόνιο σημαίνει λιγότερα χρήματα για την εκπαίδευση, λιγότερη εκπαιδευτική, λιγότερα σχολεία, περισσότεροι μαθητές στην τάξη.